Γεια σας και καλωσορίσατε στους Financial Greeks και στην πρεμιέρα της εκπομπής Let's Talk Crypto. Εγώ είμαι ο Γιώργος και μάλιστα βλέπουμε όλες τις εξελίξεις και τα σημαντικότερα γεγονότα από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων και όχι μόνο. Ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της επικαιρότητας και είμαι σίγουρος ότι θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια στο μέλλον. Οπότε, αν θέλετε να βρίσκεστε μέσα στις εξελίξεις, εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε να like στο συγκεκριμένο βίντεο, πατήστε και το κουδουνάκι τους ώστε να ενημερώνεστε μόλις ανεβαίνει κάτι καινούργιο και φυσικά να ξεκαθαρίσουμε ότι ό,τι πούμε εδώ σκοπό έχει την ενημέρωση και την ψυχαγωγία και τίποτα από όλα αυτά δεν είναι ούτε πρέπει να ληφθεί σαν χρηματοοικονομική συμβουλή. Σαν πρώτο επεισόδιο θα μου επιτρέψετε να αφιερώσω λίγο χρόνο τους ώστε να γνωριστούμε καλύτερα και στη συνέχεια να πάμε να δούμε πού είναι η αγορά και πώς έχουμε βρεθεί εδώ που έχουμε βρεθεί. Το όνομά μου είναι Γιώργος, όπως είπα και στην αρχή, και το ακαδημαϊκό μου background είναι οικονομικό και χρηματοοικονομικό, οπότε υπό αυτή την έννοια ξεκίνησα και εγώ να ασχολούμαι με τα κρύπτο το 2017, δηλαδή δεν είμαι ούτε από τους πολύ παλιούς ούτε από τους πολύ καινούριους. Φυσικά, όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ, γύρω στο 2014 με 2015 είχα μία πρώτη επαφή με το bitcoin, το οποίο σαν κοινός απλός άνθρωπος δεν το έδωσα καμία σημασία. Βέβαια, κάτι μέσα μου έβλεπε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο λάθος σε όλο αυτό το χρηματοοικονομικό σύστημα και κόσμο που ζούμε αυτή τη στιγμή, μέχρι που με το κούρεμα καταθέσεων στην Κύπρο και τα capital control στην Ελλάδα, για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι τα λεφτά στις τράπεζες δεν είναι δικά μας λεφτά. Και ενώ μπορεί και εγώ να ξεκίνησα για κερδοσκοπικό λόγο στα κρυπτονομίσματα, όπως και το 99,9% του πληθυσμού, έμεινα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα να κάνω εγώ κουμάντο στην περιουσία μου και να μην επαφίεμαι στην καλή θέληση και στη φερεγγιότητα κανένας τράπεζας, καμιάς κυβέρνησης και κανενός καθεστώτος που μπορεί να έχουμε εδώ. Οπότε η αυτοδυναμία που μου δίνει το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα είναι αυτά που με κράτησαν και είμαι εδώ ακόμα και σήμερα. Από το 2018 και για σχεδόν 3,5 χρόνια έχω και το δικό μου κανάλι στο YouTube. Ίσως κάποιοι να με γνωρίζετε και από αυτό. Crypto Capitalist Greece λέγεται, μπορείτε να το βρείτε στην περιγραφή από κάτω, με ένα πλούσιο και γεμάτο υλικό από εκπαιδευτικά βιντεάκια, από πλατφόρμες, από οικονομική και τεχνική ανάλυση, συνεντεύξεις, meetups, πάρα πολλά μπορείτε να τα δείτε. Και σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος που βρίσκομαι και εγώ σε αυτό το Dream Team των Financial Greeks, καθώς πιστεύω ότι η οικονομική παιδεία λείπει από την Ελλάδα. Μπορεί μεμονωμένα να υπήρχαν και να υπάρχουν ακόμα αρκετές αξιόλογες προσπάθειες στο YouTube, έτσι, άμα δεν ευλογήσουμε τα γένια μας θα πέσουν να μας πλακώσουν, αλλά κάτι συλλογικό και τόσο μεγάλο είναι πρώτη φορά που συμβαίνει και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος και εγώ αυτής της ομάδας. Ένα πολύ μεγάλο shout-out στον Chris Chuni, ο οποίος είναι ο ενορχιστρωτής όλης αυτής της προσπάθειας. Οπότε ελπίζω όλο αυτό να δώσει ένα value σε όλο τον οικονομικό κόσμο της Ελλάδας. Πάμε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Για να δούμε πού βρισκόμαστε θα πρέπει να δούμε πώς ξεκινήσαμε. Και όλα ξεκίνησαν το 2009, όταν μετά το σκάσιμο της φούσκας του Real Estate στην Αμερική και την κατάρρευση της Lehman Brothers, 3 Ιανουαρίου 2009 ξεκινάει να τρέχει ο κώδικας του Bitcoin. Τίθεται δηλαδή σε εφαρμογή το πρόγραμμα Bitcoin από τον δημιουργό του με το ψευδώνυμο Satoshi Nakamoto. Όχι ακριβώς σωστό. Εγώ θα τοποθετούσα την αρχή όλων αυτών μαζί με την ανακάλυψη και τη δημιουργία του ίντερνετ. Όταν εκεί μια ομάδα ανθρώπων προγραμματιστών, οι οποίοι στη συνέχεια ονομάστηκαν Cypherpunks, προσπαθούσαν να μεταφέρουν αξία εντός του ίντερνετ, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτικότητά τους χρησιμοποιώντας την κρυπτογραφία. Και εξού και η λέξη κρυπτονόμισμα, το οποίο σημαίνει κρυπτογραφημένο νόμισμα. Οπότε το bitcoin δεν εμφανίστηκε εκ του μηδενός. Είναι αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών και πολλών τεχνολογιών, οι οποίες όλες μαζί συνδυάστηκαν και βρήκαν το αποτέλεσμα στο bitcoin, το οποίο ξεκίνησε, λειτουργεί και κρατάει μέχρι σήμερα. Για μένα δεν νοείται να υπάρχει άνθρωπος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων ο οποίος να μην γνωρίζει τι είναι το bitcoin. Και για όποιον θέλει να ξεκινήσει τώρα την ασχόλησή του με τα κρύπτο και θέλει να το κάνει σωστά, θα πρέπει να ξεκινήσει μαθαίνοντας τι είναι το bitcoin. Δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση στον χώρο και η μημάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Οπότε θα πούμε κάποια βασικά πραγματάκια για το bitcoin, ούτως ώστε να θέσουμε τις βάσεις πάνω στις οποίες θα χτίσουμε, ούτως ώστε να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όσοι από εσάς γνωρίζετε τι είναι, ok, μία επανάληψη, δεν έβλεψε ποτέ κανέναν. Το bitcoin λοιπόν είναι τρία πράγματα. Πρώτον, έχουμε
Το Bitcoin, το πρωτόκολλο, το πρόγραμμα, είναι ένα λογισμικό ανοιχτού τύπου το οποίο τρέχει στο ίντερνετ. Ανοιχτού τύπου σημαίνει ότι όλοι μπορούν να το δούνε, να το πειράξουν και να το αντιγράψουν. Δεύτερον, έχουμε το Bitcoin το δίκτυο. Είναι όλοι όσοι εκείνοι κατεβάζοντας μία εφαρμογή χρησιμοποιούν το λογισμικό του Bitcoin. Και τρίτον, το οποίο είναι και το πιο διαδεδομένο και αυτό που ξέρει ο περισσότερος κόσμος, έχουμε τα Bitcoins, όπου είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται αξία εντός των μελών του δικτύου του Bitcoin. Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται και ο ρυθμός παραγωγής τους είναι συγκεκριμένος και προδιαγεγραμμένος και απαράβατος, όπως έτσι ορίζεται από το πρωτόκολλο του Bitcoin. Όλο αυτό το πρόγραμμα είναι ανοιχτό, δημόσιο, ουδέτερο, δεν γνωρίζει σύνορα, είναι ανθεκτικό στη λογοκρισία και εντελώς αποκεντρωμένο. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος το Bitcoin δεν έχει σημασία άμα είναι μεγάλος ή μικρός, πλούσιος ή φτωχός. Δεν έχουν σημασία οι πολιτικές του ή οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Δεν έχει σημασία ακόμα αν είναι άνθρωπος. Οπότε με τρεις λέξεις το Bitcoin είναι μία αποκεντρωμένη πλατφόρμα εμπιστοσύνης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ίσως στην εντονότερη φάση της ανωδικής αυτής τάσης και περιόδου που ζούμε στα κρυπτονομίσματα. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι πάνω από 2-3 εκατομμύρια, αγγίζει τα 2-3 εκατομμύρια 350 δισεκατομμύρια περίπου. Βρισκόμαστε σε all time high τη στιγμή που φτιάχνω αυτό το βίντεο, με τον ντόμινο του Bitcoin να είναι αισθητά πτωτικό περίπου 45,6%, που σημαίνει ότι ανεβαίνουν τα πάντα. Ανεβαίνει το Bitcoin, ανεβαίνουν και τα altcoins, ανεβαίνει όλη η αγορά σε τρελούς ρυθμούς. Εδώ βλέπουμε το chart του Bitcoin σε λογαριθμική κλίμακα από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι η αγορά κινείται σε κύκλους και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τρίτο έντονο ανωδικό κύκλο της αγοράς, την αρχή του οποίου την ορίζουμε περίπου Σεπτέμβρη με Οκτώβρη του 2020, τότε που έσπασε η αντίσταση των 10.000 δολαρίων και έκτοτε δεν ξαναγυρίσαμε πίσω εκεί ποτέ. Αυτός ο κύκλος, το χαρακτηριστικό μάλλον αυτού του κύκλου, είναι ότι οδηγείται ή ξεκίνησε μάλλον κατά κύριο λόγο από θεσμικούς παίχτες, institutional investors, οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί με το Bitcoin, έχουν πιστέψει στα θεμελιώδη βασικά χαρακτηριστικά του, τα οποία το κάνουν ανθεκτικό στον πληθωρισμό και θέλουν να αποκτήσουν μία έστω μικρή έκθεση στο Bitcoin, φτιάχνοντας έτσι ένα αντιστάθμισμα κινδύνου έναντι του υπερπληθωρισμού, ο οποίος είναι πρώτο πυλόν, στον οποίο ενδεχομένως θα μιλήσουμε σε κάποιο από τα επόμενα επεισόδια, καθώς με όλο αυτό το ασύστολο τύπωμα χρήματος που γίνεται από τη Federal, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου καλά. Οπότε, ξεκινώντας τέλος πάντων όλη αυτή τη θεσμική, MicroStrategy, Square, PayPal και πολλές άλλες εταιρείες, έτσι, Mass Mutual Investments, μέχρι και Hedge Fund έτσι ξεκίνησαν να τοποθετούνται σε Bitcoin, ξεκίνησε αυτό η έντονη ενωτική κίνηση. Κάπου εκεί μπήκανε και οι Retail Investors, οι απλοί επενδυτές, εγώ και εσύ, να πιάσουν και αυτοί το τρένο, να μοιάσουν μάλλον το τρένο, και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Πόσο έχει ακόμα, αυτή είναι η σωστή ερώτηση να ρωτήσουμε. Ιστορικά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει φυσικά, μπορεί να έχουμε ήδη δει το top, μπορεί να μην το έχουμε δει ακόμα. Ιστορικά και τεχνικά, αυτό που κατά πάσα πιθανότητα ισχύει είναι ότι ένας ανωδικός κύκλος κρατάει 12 με 18 μήνες περίπου. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν βρισκόμαστε στην αρχή, αλλά κατά πάσα πιθανότητα βρισκόμαστε μετά τη μέση, όχι όμως προς το τέλος. Σε αυτό συνενούν και κάποιοι άλλοι παράγοντες, όπως είναι το μοντέλο του stock to flow και κάποιοι άλλοι δείκτες, οι οποίοι ίσως να τους αναλύσουμε ή μάλλον σίγουρα θα τους αναλύσουμε σε κάποια επόμενα επεισόδια. Οπότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε περίπου τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, ενδεχομένως και μέχρι το τέλος του 2021, να δούμε έτσι ωραία πράγματα και ανωδικά. Από εκεί και πέρα, σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε και να κάνει κάποιος, είτε μπει τώρα είτε μπει πιο μετά, φυσικά θα πρέπει να ελέγξει πάρα πολύ τα πάντα, έτσι, τίποτα δεν πάει πάνω με τη μία, τίποτα δεν πάει μόνο κάτω, πάνω, με συγχωρείτε, όπως και τίποτα δεν πάει μόνο κάτω. Οπότε θέλει ένα πάρα πολύ καλό risk management, ιδιαίτερα άμα κάποιος δοκιμάσει την τύχη του στα απίστευτα αυτά altcoins. Δεν θα σας κουράσω άλλο για πρώτη φορά, ελπίζω να σας άρεσε αυτό που είδατε. Θα ήθελα φυσικά και τη δική σας άποψη, άμα συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που ακούσατε, τι κάνετε κι εσείς, αν είστε ήδη μέσα στον χώρο, αν σκέφτεστε να μπείτε και πού.
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα, μπορείτε να με ακολουθείτε και στο προσωπικό μου κανάλι Crypto Capitalist Greece, το οποίο θα το βρείτε στην περιγραφή κάτω από αυτό το βιντεάκι. Αν θέλετε να ξεκινήσετε να έχετε έκθεση στα κρυπτονομίσματα σιγά σιγά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα affiliate link που βρίσκονται και αυτά κάτω από το συγκεκριμένο βιντεάκι και βοηθάτε έτσι πάρα πολύ και το κανάλι. Άμα βρήκατε αξία και σας άρεσε αυτό που είδατε, αφήστε ένα like και μοιραστείτε το με ένα σας φίλο. Και φυσικά, όπως πάντα, ένα πράγμα να θυμάστε, πως το μοναδικό, πραγματικό, περιουσιακό σας στοιχείο είναι ο χρόνος σας, και εγώ σας ευχαριστώ που τον επενδύσατε για να δείτε την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος για τους Financial Greeks. Your time, your money.